Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε όλοι εδώ για μια συνέντευξη που έχει ένα ξεχωριστό γνώρισμα. Είναι μια συνέντευξη του Δημάρχου που απευθύνεται στην κυριολεξία σε όλο τον Καλλιμνιακό λαό μετά την χθεσινή πολυπληθή παρουσία εδώ του κλιμακίου υπό τον κύριο Χαρδαλιά. Πριν από λίγο, πριν μερικά λεπτά, είδατε να αποχωρεί η ομάδα των εκλεκτών καθηγητών που συμμετείχε σε αυτή την αποστολή, η οποία από τα χθες βρίσκεται στο νοσοκομείο, τώρα πηγαίνει επίσης στο νοσοκομείο, προκειμένου να συνεργαστεί με τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, ιδιαίτερα με αυτούς που έδωσαν τη μεγάλη μάχη για τον κορονοϊό, στην κλινική, να το πω, στο τμήμα του κορονοϊού. Με ιδιαίτερη επιτυχία, και θα πω ότι, για μια άλλη φορά το πω, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Εμείς θα τους τιμήσουμε τώρα που θα ανοίξει το νησί. Η χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά έγινε την ώρα που έπρεπε και βέβαια απάντησε και ο ίδιος πάνω στο θέμα αυτό γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Δεν θα επαναλάβω εγώ, πρωτογενώς απαντήθηκε το ερώτημα αυτό. Το χαρμόσυνο, η χαρμόσυνη είδηση που όλοι περιμέναμε με τόση αγωνία είναι τι θα γίνει από την Δευτέρα το πρωί. Όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι με βάση τα δεδομένα όπως ήταν χθες και τα οποία συνεχίζονται, θα έλεγα με μεγαλύτερη ένταση πτωτικά και από τα χθεσινά, από τη χθεσινή ιχνηλάτηση που έγινε, αν δεν συμβεί κάτι ανατρεπτικό το επόμενο 48ωρο, η Κάλυμνος από τη Δευτέρα το πρωί θα μπει στην κανονικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση που νομίζω ότι πρέπει να μας βρει όλους έτοιμους να διαφυλάξουμε αυτή την κανονικότητα. Ακούσατε τον Υπουργό να λέει ότι ναι, θα γυρίσει και η Κάλυμνο στην κανονικότητα, αλλά και για την Κάλυμνο θα ισχύσει αυτό που θα ισχύει πλέον, που ισχύει ήδη για όλη τη χώρα. Δηλαδή με τα νέα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όποιος ξεπερνά κάποια δεδομένα, κάποια στάνταρς που έχουν υιοθετηθεί από τους επιδημιολόγους, αυτόματα θα μπαίνει στο κόκκινο για 10 μέρες. Που σημαίνει τι? Ότι όλοι μαζί θα πρέπει ως κόρη οφθαλμού να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο όλοι αναζητούμε, την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και για την κατάσταση για την οποία φταίξαμε όλοι μας. Δεν προστατέψαμε όλους αυτούς τους μήνες, δεν εφαρμόσαμε υγειονομικά πρωτόκολλα, πιστεύαμε ότι ο κορονοϊός είναι μία απλή γρίπη, δεν τον αναγνωρίζαμε καθόλου, έγιναν λάθη από το νησί, δεν θέλω να τα επαναλάβω, ποιοι έφταιξαν, ποιοι κρυβόντουσαν πίσω από το δάχτυλό τους, γιατί δεν έχει σημασία πλέον. Ελπίζω το πάθημα να γίνει μάθημα. Όμως θέλω να πω κάτι ανθρώπινο. Χάσαμε 17 ανθρώπους. Δικούς μας ανθρώπους.
Αυτή την ώρα είναι σε διάφορες μονάδες εντατικής θεραπείας 10 άτομα. Μόνο στη Σάμο έχουμε 5. Χθες 12.30 ώρα μιλούσα με τον διοικητή, ζητώντας πληροφορίες για την κατάστασή τους. Έχουμε στην Αθήνα, έχουμε στα Χανιά. Χθες πήγανε στη Ρόδο, δεν βρίσκονται αυτοί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά φύγανε και πήγαν στη Ρόδο. Γιατί? Δεν είναι κρίμα, επειδή κάποιος έχει την δική του προσέγγιση να κολλήσει σε μένα, στον κύριο Μακαρούνα, και να μας στείλει στο νοσοκομείο ή στο θάνατο. Γιατί? Από πού ανηλεί αυτό το δικαίωμα? Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το οποίο έγινε στο νησί. Γιατί επειδή κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι έχει ένα μπαρ, παράδειγμα, και ανεξέλεκτα εκεί μπορεί να συνοστίζονται κάποιοι, με αποτέλεσμα τα θετικά κρούσματα στο νησί να εκτοξευθούν στον ουρανό, ή ποιος ιερωμένος αντλεί αυτό το δικαίωμα? Όχι από το Άγιο Πνεύμα, κανένας δεν το αντλεί. Ο πυρήνας της θρησκείας μας είναι η αγάπη στον άνθρωπο. Και αυτό δεν το δείξαμε στην πράξη. Τα λέω αυτά γιατί έχω το δικαίωμα να τα λέω, τα κατήγγυλα σε ανύποπτο χρόνο, τώρα όμως τα επαναλαμβάνω γιατί δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Γιατί ο Πέλεκης από εδώ και πέρα θα είναι σκληρός, θα είναι καταστροφικός για όλο το νησί. Εγώ λοιπόν κάνω έκκληση σε όλους τους Καλύμνιους, σε όλες τις Καλυμνιές, να απομονώσουν τους όποιους έχουν διαφορετική άποψη. Δεν χρησιμοποιώ πιο σκληρό επίθετο. Να τους απομονώσουν. Το διαδίκτυο δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος. Γιατί αυτή την ώρα το νησί πρέπει να πορευθεί καθαρό. Δεν έχουν δικαίωμα κάποιοι κύριοι να δημιουργήσουν προβλήματα και να πεινάσει η καλλιμνική κοινωνία. Οι επιχειρήσεις πείνασαν. Πεινάει κόσμος. Γιατί? Γιατί κάποιοι θέλουν να το παίζουν πονηροί. Ας το παίζουν μέσα στο σπίτι τους κλεισμένοι για να υποστούν και τις συνέπειες. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Τα λέω έτσι καθαρά γιατί μετά την σύσκεψη, και ακούστε τον κύριο Χαρδαλιά, η αστυνόμευση θα ενταθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεν θα σκεφτεί η πολιτεία πλέον να κλείσει είτε μαγαζί το οποίο δεν πληρεί τα πρωτόκολλα, είτε σούπερ μάρκετ, γιατί πέρα από αυτά που είπε ο Υπουργός, υπόθηκαν και κάποια άλλα τα οποία δεν κατεγράφησαν, ότι η πολιτεία θα είναι αμήλικτη. Δεν μπορεί κάποιοι λίγοι, είτε για να κερδοσκοπούν, είτε επειδή έχουν την προσέγγιση αυτή, να οδηγήσουν το νησί στο γκρεμό. Είναι καθαρό αυτό, είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορεί να μπει σε αμφισβήτηση. Η Δευτέρα θα είναι μια καθαρή Δευτέρα, αλλά επαναλαμβάνω να γνωρίζουν όλοι ότι κανένας πλέον δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί κανέναν. Το νησί, τουρισμός, οι επιχειρήσεις, η ζωή στην Κάλυμνο πρέπει να επανέλθει στα παλιά της χαρακτηριστικά.